Θα γίνει κανένα τετρισίς και ξανά μετά δεύτερο λογισμό. Πώς δεν απάντησε ωραία, ωραία, έγινε το λόγο για δύο λεπτά. Ποιο όνομα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω και Δήμαρχε, γιατί όχι μόνο σε αυτή την αίθουσα, αλλά και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, διατρανώνεται ότι δεν γνωρίζω και είμαι άπειρος, δεν έχω εμπειρία. Μπράβο, αλλά χαίρομαι γιατί μπορεί να μην έχω εμπειρία. Προσπαθώ να μάθω τώρα, δυστυχώς όχι από τους καλύτερους δασκάλους, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ να μάθω. Αλλά έχω γνώση. Όλα τα θέματα που μέχρι τώρα έθεσα, σας τα έχουν γυρίσει όλα πίσω. Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας. Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου. Η ένσταση για το τεχνικό πρόβλημα. Ο προϋπολογισμός και ο ζωγισμός που είπαμε, κάθε μήνα τον τροποποιούσατε. Δυστυχώς, αποδεικνύεται λοιπόν ότι μπορεί να μην έχω εμπειρία, αλλά έχω γνώση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πράγματι, αυτή τη στιγμή, αυτό που λέει ο κύριος Ράμπος γίνεται, αργήστε να παραδεχτείτε ένα λάθος σας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και με τα λάθη μας και να τα αποδεχόμαστε. Κανένας δεν έχει αντίρρηση σε αυτό που λέμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα κάθε μήνα το τροποποιείται. Είναι ένα τυπικό χαρτί. Απόδειξη το πόσο σας ενδιέφερε το πρόγραμμα και απλώς θέλετε να ξεπεράσετε το τυπικό είναι ότι δεν ζητήσατε από τους προέδρους να σας υποβάλουν προτάσεις για έργα. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά και είναι και καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Κατά συνέπεια λοιπόν, για να λήξει το θέμα, αναγνωρίστε ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πράγματι έγινε ένα λάθος. Ξαναφέρτε το τεχνικό πρόγραμμα όπως εσείς θέλετε, ψηφίστε το για να έχουμε σύντομα τεχνικό πρόγραμμα για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν Δήμο. Και μην προσπαθείτε να ρίξετε τις ευθύνες σε άλλους. Ακούγεται, γίνεται πολλής λόγος ότι δεν κάνετε, δεν δέχεστε. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση να την δεχτούμε. Η
Υπάρχει μια συζήτηση κάποιος κάτι και δεν το δεχτήκαμε μέσα στο κουβεντιάσμα και είπαμε όχι. Δεν άκουσα τίποτα δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση. Τρελαθμίστε. Μισό λεπτό τώρα, εδώ θα τρελαθούμε. Ακόμα και για τον οργανισμό που σας έχω πει και κάναμε πρόταση εδώ να γίνουν διευθύνσεις, γιατί δεν θα έχουμε διαχειριστική επάρκεια και ευτυχώς για μένα τα έχω και γραμμένα και εδώ τα απορρίφθατε και με κατηγορούσατε και μου λέγατε ότι δεν ξέρετε τι γίνεται. Και εμείς θα το περάσουμε το τεχνικό πρόγραμμα και έχουμε πάρει και διαχειριστική επάρκεια και τον οργανισμό. Και έχουμε πάρει και διαχειριστική επάρκεια. Και ακόμα διαχειριστική επάρκεια δεν έχει ο Δήμος, γιατί καθυστερείται και, και τον οργανισμό δεν τον έχετε φέρει πίσω. Τα ίδια σας έλεγα και με τον κανονισμό εδώ. Δεχτείτε να βάλουμε τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας μέσα και το απορρίπτατε. Και ήρθε η περιφέρεια και σας είπε ότι όχι, πρέπει να τροποποιηθεί γι' αυτό. Ακόμα το βλέπουμε γιατί δεν έχει εγκριθεί. Κατά συνέπεια λοιπόν, μη μας λέτε ότι θέλετε προτάσεις και τις δέχεστε. Δεν δέχεστε τίποτα από αυτά που λέμε. Απλώς κάνετε τον καλό εκ των υστέρων. Και σε αυτό το θέμα λοιπόν, για να κλείσουμε και σήμερα, ποια είναι η εισήγηση. Αυτό που είπε ο κύριος Κυριαζής ή αυτό που καταθέτετε εσείς. Η εισήγηση για να καταγραφεί. Το πρόγραμμα, κύριε Διαμαντήρη. Ναι. Το τεχνικό πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Ανοιχτό, τελείως ανοιχτό. Αν θέλετε να προσθέσουμε, θέλετε να αλλάξουμε, θέλετε να κάνετε κάποια πρόταση, δεν ξέρω αν έγινε δεκτή από το σώμα. Δεν είπαμε εμείς, δεν είμαστε κάθετοι σε τίποτα. Είπαμε μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθεστε και μας λέτε τώρα για τον οργανισμό, τι σχέση έχει ο οργανισμός με τη διαχειριστική επάρκεια. Ζήτησα να πω δύο έργα την προηγούμενη φορά και το βάλα αυτό. Ποιο δεν βάλα. Ποιο δεν βάλα. Την πλατεία δεν την βάλα. Για την κάτω πλατεία της Μακραβκόμης κάναμε πρόταση, τώρα είναι στο επόμενο θέμα. Δεν το είδατε. Δεν είναι λίγο βάρη στο έργο. Γι' αυτό δεν πήγε μια μέση τώρα. Τέλος πάντων, έχουμε βάλει πρόταση στην ΕΕΤΑ τώρα που θέμα. Πιο κάτω στο Συμβούλιο. Όσο για τη διαχειριστική επαρχία, τα μπερδεύετε τα πράγματα, κύριε Διαμαντή, δεν έχουμε πάρει τη διαχειριστική επαρχία. Δεν έχει σχέση με τον οργανισμό. Ο οργανισμός γύρισε μεν στο επόμενο θέμα, στο επόμενο Συμβούλιο θα το έχουμε θέμα. Αλλά δεν έχει σχέση με τη διαχειριστική επαρχία, την έχουμε παρμένη, είπαμε. Αντιπαλότητες για δεσμευτικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, διευκρινήσεις, αλλά ενδεχόμαστε σε αυτέρμονα συζήτηση. Θεωρώ περαιωθήσα τη συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα επί της εισήγησης. Μερική ανάγνωση και τροποποίηση. Ψηφοφορία.
με την αναβολή. Το πιο πιθανό είναι να είναι τέσσερις εκπρόσωποι. Πέσει δεν είναι σίγουρο ακόμα, δεν έχει σημασία. Για σημασία και την ψηφία. Ο κύριος Σπαταγκάς έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι επειδή αλλάξατε την εισήγηση, ανεξάρτητα αν το θέμα να βάλετε, είχατε την καλοσύνη και με ενημερώσατε και εγώ ενημέρωσα τους σίγουρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς κύριε Χατζηπουλέα. Ο κύριος Ράμος. Προφανώς συμφωνούμε στην αναβολή, αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί κι αν ήταν τώρα ζήτημα να συζητηθεί το θέμα, πιθανά να γινόταν μια κουβέντα στο αν πάρει αυτό ή να πάρει εκείνο και να δει ο άλλο. Και να κάνουμε πάλι την ουσία. Όταν θα έρθει το θέμα, Δήμαρχε, να έρθει με εισήγηση, τι εστί φόντα τώρα, τι θα πάει δηλαδή αυτό που θα εκλεγεί ο ένα και δεν ξέρω τι θα είναι εκεί. Υπάρχουν τέσσερι θα εκλεγεί. Δεν έχει σημασία. Όχι, είναι από ένα εκπρόσωπο από του πρώην Δήμου. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Επειδή κάποιοι θα εκλεγούν, να πάμε εκεί να εφαρμόσουν κάποια πράγματα. Πατάει και στην πρώτη κουβέντα που κάναμε για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Νοσταλγίων. Να ξέρει το σώμα για το τι εστί πλέον φόρνα, τι αντικείμενο έχει, τι αποφάσεις θα παίρνει, πώς αυτά που θα κάνει θα έρχονται την επόμενη μέρα σε βάρος των δημοτών της περιοχής. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην αναλύσω τώρα, ξέρετε τις αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι, για το τι επιφυλάσσονται και μετά από 2 χρόνια, 35 ευρώ το τόνο, 5 ευρώ το κεφάλι, τα κόστιμα και από πού θα αφαιρούνται κλπ. Κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι Εβραίος μπροστά. Αλλά έτσι πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ξέρουμε τι θέμα αντιμετωπίζουμε και να παίρνει και ο καθένας πλέον υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Ράμο. Σε ψηφοφορία, σε τις αναβολές, ομόφωνα. Ομόφωνα, ομόφωνα. Πέμπτο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ανέγερσης περιφερειακού ιατρίου. Εισηγητής, ο κύριος Δήμαρχος Αγίου Γεωργίου, δεν το γράφει μέσα. Θέλει κάποιος να πάρει τον